Δηλαδή, τι άλλο πια.
Λοιπόν, τι να πω, εσείς τα πρώτη τώρα. Έχετε καταλάβει πόσο προετοιμασμένοι είμαστε όλοι. Ναι, αυτό λοιπόν, είναι και το ωραίο. Να φανταστείτε ότι δύο τουλάχιστον από το πάνελ, δεν τολμώ να ρωτήσω την Κουτσελίνη, δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο. Θα πει κανείς εγώ. Δεν κάνουμε πλάκα. Επίσης, εγώ πήρα το βιβλίο χτες το βράδυ και ξενύχτησα στην πόρτα του και σιγοτραγουδούσα. Δηλαδή, πραγματικά. Δεν έχω κοιμηθεί καθόλου γιατί έπρεπε να το διαβάσω. Ο Καναράκης έπαιρνε τηλέφωνο στο Λιβάνι και έλεγε: σας παρακαλώ πολύ, μην φέρει κανείς το βιβλίο. Και ο Λιβάνης μ' άκουσε, δεν το φέραν ποτέ. Σε μένα επίσης δεν έφτασε. Ναι. Χωρίς πλάκα, αυτό είναι καλό. Κουζελίνη, δεν τοποθετήσει και ανησυχώ. Εγώ περιμένω. Μια ζωή περιμένει τα γαλάζια μου γράμματα. Ωραία. Λοιπόν, βλέπω να αρχίζω εγώ, παιδιά. Για πηγαίνετε, το ξεκινήσετε. Ναι, ναι, ναι. Για πάμε. Γράψε αυτό κιόλας. Σε μπακαλόχαρτο τα έγραψε, ό,τι μπορούσα χθες τη νύχτα. Και δεν έβλεπα και τι έγραφα κιόλας. Από τώρα δεν μου τα έχεις πει αυτά. Ένα-ένα πια. Τώρα εσείς ήρθατε για να παρακολουθήσετε παρουσίαση βιβλίου. Καμία σχέση. Ακριβώς καμία σχέση. Καταρχήν ανεβήκαμε επειδή είμαστε ωραίοι να μας δείτε. Καλή, τώρα θα χωρέσουμε. Για να το τελειώσουμε αυτό. Έτσι, δείτε μας. Θα κάνουμε μια πασαρέλα όλοι και θα κατέβουμε μετά. Τόσα χρόνια περιμέναμε να λοιπόν, θέλω πραγματικά να σας πω. Ναι, να μιλάτε και με μικρόφωνα κι εσείς, να μην είμαι μόνη μου. Ευχαριστώ. Μάλιστα, κυρία. Λοιπόν, τώρα δεν κάνουμε πλάκα. Πραγματικά το βιβλίο ήρθε χθες το βράδυ και σε κάποιους δεν ήρθε καθόλου. Από ό,τι έχετε ακούσει. Είναι και αυτό μια πρωτοτυπία της εποχής. Ζούμε τόσο τρελά πράγματα που γιατί να μην συμβεί και αυτό. Συνήθως μέχρι τώρα τι κάναμε. Παίρναμε ένα βιβλίο, όσοι ήταν να το παρουσιάσουν, το διαβάζαμε, τρυπούσαμε, σημειώναμε, γράφαμε κλπ. Καμία σχέση. Κάνουμε τα πάντα για να επιβεβαιώσουμε το τίτλο του βιβλίου. Επίσης θέλω να σας πω ότι είναι τόσο έντονη προβολή που δεν βλέπω τίποτα. Ένα μαύρο πράγμα. Βλέπω μόνο το Χατζινάσιο με τα άσπρα μαλλιά. Βλέπω. Τίποτα άλλο. Ναι. Ακούστε. Υπάρχουν δύο κίνδυνοι. Όταν είναι να παρουσιάσεις βιβλίο που το έχουν γράψει φίλοι σου και δεν καλείσαι απλώς να κάνεις, να το διαβάσεις και να πεις αντικειμενικά την άποψή σου. Ο πρώτος κίνδυνος είναι καταρχάς να σας πω ότι εμένα ο Δημήτρης ο Αποστόλου δεν είναι φίλος μου. Τι είμαι, αγάπη μου? Είμαι οικογένεια, είμαι αδερφή του. Και την Κατερίνα την αγαπάω, την ξέρω, την παρακολουθώ χρόνια τώρα. Αλλά αυτός έχουμε και τη σχέση των Blood Brothers. Λοιπόν, ο πρώτος κίνδυνος λοιπόν είναι να θεωρήσουν όλοι ότι επειδή είναι φίλη σου ή φίλος σου αυτός που το γράφει, δεν μπορεί να είσαι αντικειμενική, πρέπει να πεις καλά λόγια, άρα δεν θα μπορέσεις να αντικατοπτρίσεις ακριβώς αυτό που συμβαίνει στο βιβλίο. Ο δεύτερος κίνδυνος είναι ακριβώς επειδή πιστεύεις ότι θα νομίσουν αυτά όλοι οι υπόλοιποι, να είσαι πιο πολύ αρνητική και κρατημένη και κρατημένος από ό,τι πρέπει, για να μην θεωρήσουν όλοι ότι λες καλά λόγια για το φίλο σου. Δεν θα σας πω τίποτα άλλο. Τους κινδύνους σου είπα τι θα κάνω, θα το δείτε στην πορεία. Λοιπόν, η δε Κατερίνα, όταν της έλεγα από το Σάββατο πού είναι το βιβλίο, θέλω να έχω το βιβλίο για να το παρουσιάσω, έλα μου λέει εσύ τώρα, μια λίγο νόμου λέει, χρειάζεσαι και να το διαβάσεις το βιβλίο για να το παρουσιάσεις. Λέω, ναι, χρειάζομαι να το διαβάσω για να το παρουσιάσω, λέμε τώρα. Είσαι εύστροφη, μου λέει, πιάνεις πουλιά στον αέρα. Ναι, πουλιά ναι. Πετούμενα ναι. Γραπτά όμως, για να το αφομοιώσεις, ήθελα να τους σκοτώσω και τους δύο λοιπόν. Συγγνώμη να φορέσω τα γυαλιά μου, είναι μόνο για να τα δείτε, δεν έχω πρόβλημα. Είναι για μόδα καθαρά. Ναι. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα εδώ. Είναι δύο άνθρωποι που για μένα, ο ένας είναι γνωστός, ο άλλος μου είναι παντελώς άγνωστος. Γνωστός μου είναι ο Δημήτρης Αποστόλου. Άγνωστη μου είναι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Τη θαύμαζα πάρα πολύ, γιατί υπήρξα για πολλά χρόνια ένας άνθρωπος πίσω από τις κάμερες και πάντα έλεγα πως ήθελα να δουλέψω μαζί της, αλλά πάντα μου την έκανε και πήγαινε σε άλλο κανάλι από αυτό που ήμουν εγώ. Διαβάζοντας λοιπόν το βιβλίο, πάντα λέω τι τους θέλουν τώρα όλους αυτούς που μιλάνε για τα βιβλία των άλλων και δεν... Το βιβλίο διαβάζεται, το παίρνεις, το διαβάζεις και έχεις μια άποψη τελειώνοντας. Βρίσκομαι κι εγώ όμως σε αυτή τη θέση σήμερα να κρίνω ένα βιβλίο δύο ανθρώπων που έγραψαν και κατέθεσαν την ψυχή τους.
Με είδε λοιπόν η κόρη μου να διαβάζω το βιβλίο. Το Εμάκι. Μου λέει, δώσ' μου λίγο να δω το βιβλίο. Βλέπει τον Δημήτρη που τον γνωρίζει γιατί έχει έρθει στο σπίτι. Μου λέει, μα αυτή δεν είναι η γυναίκα του. Λέω, όντως δεν είναι η γυναίκα του. Το παιδί είναι έξυπνο. Το παιδί καταρχήν ξέρει και είναι για lifestyle εκπομπή πρώτο. Λοιπόν, λέει, δεν είναι η γυναίκα του. Λέω, ναι, δεν είναι. Μου λέει, και τι δουλειά έχει να φωτογραφίζεται μαζί της. Λέω, Εμάκι μου, είναι ένα βιβλίο που είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι και προσπαθούν να κατανοήσουν τις σχέσεις, τις ανθρώπινες σχέσεις. Υπάρχει η αντρική και η γυναικεία πλευρά. Μάλιστα, μαμά, το διάβασες το βιβλίο. Λέω, το διάβασα, παιδί μου. Άρα, μαμά, κατανόησες τον παπά τώρα. Λέω, όχι, παιδί μου. Καταλάβατε, λοιπόν, πώς τα παιδιά μπορούν να κατανοήσουν ένα βιβλίο. Μου λέει, θα γράψω κι εγώ ένα βιβλίο. Τι βιβλίο θα γράψεις, παιδί μου? Για τις φιλικές σχέσεις, μαμά, που όλο προβλήματα έχουν. Μάλιστα, παιδί μου. Έτσι, λοιπόν, πήρα μια ανάσα και είπα, κοίταξε να δεις πώς ένα βιβλίο το εισπράττουν και μπορούν να το αποδώσουν τα παιδιά. Εγώ ως μάνα, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, βρήκα ένα πολύ ενδιαφέρον. Ότι αν το διάβαζες, εγώ πρόλαβα και το διάβασα γιατί το πήρα την Παρασκευή από τις εκδόσεις. Και άλλοι το διάβασε όλοι. Άρα λοιπόν, μου δόθηκε η ευκαιρία να έχω την τύχη να μπορέσω να το διαχειριστώ στη σκέψη μου στο τέλος. Γιατί όταν διαβάζεις ένα βιβλίο, είναι ωραίο να σου δίνεται η δυνατότητα στο τέλος να σκεφτείς όσα διάβασες, να δεις κομμάτια σου, να απορρίψεις κομμάτια σου και να έχεις την ενσυναίσθηση να δεις το χαρακτήρα του άλλου. Κατάλαβα ότι αν το διάβαζα από το τέλος προς την αρχή, στο ίδιο αποτέλεσμα θα κατέληγα. Είτε το διάβαζες αυτό το βιβλίο από την αρχή προς το τέλος, είτε από το τέλος προς την αρχή, τα συναισθήματα που σου προκαλούνται είναι τα ίδια. Ξέρετε κάτι. Ναι, θέλω να μιλήσει η κυρία Καστάνη. Έχω την περιέργεια επειδή και αυτή δεν διάβασε. Να δω τι θα πει. Και θέλω να δω τι θα πει η Ελένη. Βετερά. Κάνει ένα μονόλογο να παίξω. Έχω έτοιμος. Πολύ αλλά όχι, κοιτάξτε. Από λάθος δεν παρέλαβα το βιβλίο. Θεωρώ ότι όταν, ας πούμε, ζούμε στην Ελλάδα που όλοι θέλουν να γράψουν ένα βιβλίο. Θεωρώ ότι είναι ωραίο που ζούμε σε αυτή τη χώρα και που δίνει τη δυνατότητα σε όλους να μπορούν να γράψουν. Πάση περιπτώσει, θέλω να πω για τον Δημήτρη, γιατί την Κατερίνα την ξέρω από μακριά, δεν γνωριζόμαστε. Μου είναι άγνωστη, πες και εσύ. Την θαυμάζω, είναι γυναίκα με τα όλα της και τόσο διαφορετική από μένα, αλλά έχει το θαυμασμό μου, αυτό είναι σίγουρο. Και για τον Δημήτρη θέλω να πω ότι όταν ανοίξει κανείς το βιβλίο και διαβάσει πίσω το βιογραφικό του, τι να πω. Από όλα που αναφέρει, το 80% οι δουλειές του, τέλος πάντων οι θεατρικές, οι τηλεοπτικές κτλ. Έχουν συνδεθεί μαζί μου. Όταν μου ζήτησε να διαβάσω το βιβλίο, ό,τι και να μου ζητούσε δηλαδή ο Δημήτρης, θα το έκανα. Τον ξέρω τι. Όχι, όχι. Και κολυμπώντας τα αρχόμουν, ας πούμε, αν ήταν από την Κρήτη για να μιλήσω για αυτόν. Δεν ξέρουμε ποτέ αυτούς που του δώσανε επιτυχίες, πρωταγωνιστικούς ρόλους, που μ' αγάπησε ο κόσμος. Και επειδή πιστεύω και στη δουλειά μου, αυτή που κάνω ότι εννοώ το επάγγελμα του ηθοποιού, εν αρχή είναι ο λόγος, πιστεύω δηλαδή πάρα πολύ στο κείμενο, όσο και αν φαίνεται ότι είμαι ένα άτομο που δουλεύω αυτοσχεδιαστικά, υποκλίνομαι στο κείμενο, στον συγγραφέα. Γι' αυτό είπα ότι θα ερχόμουν, ό,τι και να μου ζητούσε και ο Δημήτρης, θα ερχόμουν να βοηθήσω αυτή την προσπάθεια. Τι άλλο να σας πω. Έχω να πω κάτι άλλο. Γιατί ο Καναρέκης με κοιτάζει τώρα να δει τι άλλο. Καναρέκης είναι η έψη. Κανονικά εγώ του λέω μήπως να μην ανέβω πάνω από σεμνότητα, να κάτσω κάτω επειδή δεν έχω διαβάσει το βιβλίο. Και αισθάνομαι τύψεις. Πες ένα τραγούδι. Να, τραγούδι με χάλες τραγούδι. Για τραγούδια θα πεις εσύ. Εύχομαι για το βιβλίο. Πολλές εκδόσεις να κάνει, εκατοντάδες εκδόσεων. Και επειδή είμαι ένας άνθρωπος που ακόμα διαβάζω τα βιβλία, πιάνοντάς τα, γιατί μου αρέσει η μυρωδιά του χαρτιού. Δεν διαβάζω δηλαδή από τον υπολογιστή, ποτέ γιατί δεν παίρνω και στο ίντερνετ, δεν είναι από υπολογιστή. Εύχομαι λοιπόν να πουλήσει πολλά βιβλία τέτοια. Ενώ αντίτυπα με χαρτί, όχι μόνο στο ίντερνετ να διαβάζει ο κόσμος σε μια οθόνη.
Καμιά φορά μπαίνω στο μετρό επειδή δεν οδηγώ και μπαίνω και σε μέσα, ας πούμε, τέτοιες γειτονίες και τα λοιπά και μπαίνω στο μετρό και βλέπω και διαβάζουν μέσα στο μετρό και με πιάνουν κάτι νεύρα γιατί μου έρχεται να πάω να τραβήξω τα βιβλία, αλλά τι καταλαβαίνω από το βιβλίο να το διαβάζουν μέσα στο μετρό. Πέστε μου, είναι βιβλίο που θα το διαβάζουν στο μετρό? Ναι. Ναι, ωραία, τέλεια. Για να πάμε να το προωθήσουμε. Ναι, πάντως... εγώ πάντως είχα πει να μην το διαβάσει. Α, Κατερίνα, εγώ είσαι εδώ, πες! Είχα πει να μην το διαβάσει. Εσύ, και θυμάσαι, με πήρες τηλέφωνο, οριότητα. Α, δεν μου λέει που θα το είσαι, είχα να μην το διαβάσεις. Μου λέει, δεν γίνεται και δεν έχει έρθει ακόμη το βιβλίο, τους να το κάνεις τι το βιβλίο. Μου λέει, κάνω τρελή. Για είναι τρελή άνθρωποι, δεν κάνετε καλά. Κάνεις πλάκα, ναι. Κλειφτράκι. Διαβάσε. Ενώ όλοι είπαμε το λίγο το διαβάσαμε. Κάτι. Το αστείο ήταν ότι δεν ήταν ότι δεν το διαβάσαμε και δεν πήραν ποτέ το βιβλίο, ότι με πήρανε τουλάχιστον καμιά δεκαπενταριά τηλέφωνα. Και μίλησα. Και μίλαγα, δεν έφτανα ποτέ. Παιδιά, θέλω να σας πω ότι ένα από τα κλειού του βιβλίου είναι... Έχει κόσμο, σίγουρα. Είναι οι άχρηστες πληροφορίες που γράφει κάτω από κάθε κεφάλαιο. Πρέπει να το πω αυτό. Λοιπόν, να το πω εγώ, γιατί θέλω να συνδέσω κάτι. Γιατί δεν υπάρχει αυτό. Είναι τρομακτικό. Θέλω να διαβάσω δύο τέτοιες πληροφορίες. Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Εγώ καταρχάς το βιβλίο το πήρα στα χέρια μου στις 9 και κάτι που ήθελαν. Η φωτογράφη να βγω μια φωτογραφία με το βιβλίο. Δεν το έχω δει. Ναι, αλλά το είχες γράψει. Hello! Δεν το είχα δει. Έχω κάνει τα πάντα όμως για αυτό το βιβλίο. Και όταν λέω τα πάντα, εγώ συνήθως κυριολεκτώ και δεν λέω ό,τι να είναι. Θα πρέπει να σας πω ότι στο νεοκλασικό του Λιβάνι, όταν με βλέπουν τον τελευταίο καιρό, φεύγοντας μου δίνουν και τη σουγκαρίστρα. Δεν κάνω πλάκα. Σου λέει αυτή με την κεκτημένη ταχύτητα που έχει, θα περάσει και να πάνε φεύγοντας. Δεν σας κάνω πλάκα. Τώρα μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Λοιπόν, οπότε, επειδή κάναμε αγώνα δρόμου, κυριολεκτικά αγώνα δρόμου, για να βγει το βιβλίο να το έχουμε σήμερα, το βιβλίο ήρθε στα χέρια μας την Παρασκευή. Αυτά όλα που λένε είναι αλήθεια. Αγώνα δρόμου. Και τώρα θα σε δώσω στεγνά. Εσύ εκεί, μην κάνεις τώρα εκεί που, σαν τα σκυλιά που. Αποστόλου, ναι, ναι, κοιτάει αλλού τώρα, ξέρετε. Λοιπόν, θα σας πω τώρα γιατί το βιβλίο ήρθε στα χέρια μας την Παρασκευή. Όχι, στα χέρια μου, εμένα ήρθε σήμερα και το είδα. Έχουμε τελειώσει το... Θα συνδέσω και αυτό με τις άχρηστες πληροφορίες. Ναι. Λοιπόν, και με τον Μπεν Χουρ, της Ελένης. Λοιπόν, στον Αποστόλη μπορείς να συγχωρέσεις τα πάντα, να ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα, γιατί επειδή είναι ένας πολύ ιδιοφυής άνθρωπος, εγώ τουλάχιστον στους ιδιοφυείς ανθρώπους υποκλίνομαι και μπορώ να συγχωρέσω τα πάντα. Μπορεί να σε βρίζω, πω διάφορα, αν είμαι έξαρτα, αλλά σε συγχωρώ εκείνη την ίδια στιγμή. Ενώ λοιπόν έχουμε τελειώσει το βιβλίο και πηγαίνει στον επιμελητή, είναι εδώ η κυρία Λιβάνη, μπορεί να σας τα επιβεβαιώσει αυτά που λέω. Συνήθως έχω ένα πρόβλημα με τα... μ' αρέσουν τα extreme sports. Και το καλύτερο extreme sport που κάνω κάθε μέρα είναι η αλήθεια. Αυτό το γράφω στο δικό μου το βιογραφικό. Λοιπόν, έχει τελειώσει το βιβλίο και το στέλνουμε στον επιμελητή. Το μεσημέρι με παίρνει η Γιώτα τηλέφωνο, με παίρνουν και τα κορίτσια από την επιμέλεια και μου λένε έχουμε πρόβλημα. Σας μιλάω τώρα, είναι τέλος Αυγούστου. Είμαστε στο και ένα, όχι στο παραπέντε, στο και ένα. Όχι, 5 Σεπτεμβρίου, ψέματα. Λέω ότι ποιο είναι το πρόβλημα, μου λέει το πρόβλημα είναι ότι είναι 750 σελίδες το βιβλίο. Δηλαδή είναι 250 οι δικές σου, γιατί εγώ γράφω και κάνω οτιδήποτε τεχνοκρατικά. Όσοι με γνωρίζουν και έχουν δουλέψει μαζί μου ξέρουν ότι με μένα δεν κουνιέται φίλο. Αυτή η έκφραση είναι κυριολεκτικά ισχύει σε μένα, σε όλα τα μήκη, τα πλάτη, τα πάνω, κάτω κτλ. Εγώ λοιπόν έχω γράψει 250 σελίδες, ο Αποστόλου έχει γράψει 500 something, γιατί ο Μπεν Χουρ, παίρνει τον Μπεν Χουρ. Έχει γράψει τον Μπεν Χουρ. Ένα βιβλίο είναι αυτός που τα γράφει ή οι σελίδες. Ήθελα να μιλάγα για μένα, απλώς το μαγαζί δεν σερβίρει πρωινό. Οπότε το προχωράμε για το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο λοιπόν καθόμουν το πρωί και σκεφτόμουν τι θα πω σε αυτούς τους έντονους ανθρώπους που θυμήθηκαν στο κρύο. Είναι αυτό εδώ το πράγμα, είναι από το. Αυτό λοιπόν το βιβλίο έχει τα χαρακτηριστικά, άμα ήταν δηλαδή τα στοιχεία του. Έχει
bullying, έχει μία Αλεξάνδρα, έχει σχέσεις, έχει φίλους και έχει και μία Κατερίνα. Χωρίς αυτά τα πέντε πράγματα δεν θα υπήρχε αυτό το βιβλίο. Επειδή το να λέμε σημειωτικές παραγωγές δεν έχει καμία αξία σε αυτή τη ζωή, θα πούμε παραμύθια και ιστορίες, γιατί αυτά μας φτιάξαν όλους μας, τα παραμύθια μας. Είμαι 8-9 χρονών και είναι περίπου 10 μέρες πριν την 25η Μαρτίου. Εγώ είμαι ένα τυπάκι το οποίο έχω μια τρομερή έφεση να μαθαίνω, να σκαλίζω, να κάνω και έχω μια μεγάλη κυκλοπαίδεια 24 τόμους, ο ήλιος τότε το περίπτωμα, η Πρεσβύτερη. Και τον έχω ξεκινήσει από το Α και κοντά στην τρίτη γυμνασίου το έχω διαβάσει όλο. Προσπαθώντας λοιπόν να μάθω και να καταλάβω κάποιο στοιχείο, τέλος πάντων, έχω επιλέξει το κανάλι. Και πάω λοιπόν σχολείο χρεωτικά να τους πω ότι μέσα σε αυτά που είχα ψάξει, ανακαλύπτω ότι ο τσέκονος του Κανάρη, ο Φων Κανάρης, ο Έρμον Κανάρης, ήταν ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του Ναζιστικού Κόμματος και ο διοικητής της αντικατασκοπίας του Χίτλερ και προσωπικός του φίλος. Πρώην απίστευτο πουλί εδώ, παιδιά, και μια αμφισβήτηση από τη δασκάλα. Και παίρνω δρόμο, παίρνω κλάμα, παίρνω νεύρα, παίρνω όλα μαζί, πάω την ερμηνεία στο σχολείο, δίνω την εγκυκλοπαίδεια και μόλις τη βλέπουν και επιβεβαιώνει η δασκάλα, η οποία πίστηκε, τα παιδιά συνεχίσαν τον πουλί. Εκεί λοιπόν γίνεται μια απόφαση, 9 χρονών παιδάκι, ότι εγώ θα γίνω δημοσιογράφος. Για να μην αμφισβητεί κανείς αυτό το οποίο έγραφε, δεν θα δει μόνο εγώ. Εκεί λοιπόν άρχισε το πρώτο μαγάρισμα. Μαγάρισα τη δημοσιογραφία. Μετά ήρθε μαγάρισα το θέατρο, μαγάρισα τη τηλεόραση και τώρα μαγαρίζω και τις εκδόσεις. Σε καλό να μου βγει, δεν ξέρω. Αυτό είναι και κάρμα που επιβαρύνεται. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα να γίνομαι γραφιάς. Ήμουν και παραμυθατζής, μ' άρεσε πολύ να λέω πράγματα στους ανθρώπους που να τους γαλινεύουν, να τους κινίζουν, να τους ηρεμούν, να τους ταξιδεύουν. Κάτι το οποίο έκανα μέχρι πρότινος με τα αγόρια μου. Και πάμε λοιπόν στο δεύτερο στοιχείο που λέγεται Αλεξάνδρα. Η Αλεξάνδρα λοιπόν για το εύκολο της υπόθεσης, πολύ λίγη από εδώ πέρα, μία την ξέρω, την έχουν γνωρίσει και ήταν πολύ ατυχία που την ξέρετε, ήταν λοιπόν η μητέρα. Αυτή λοιπόν ήταν μια πολύ γενναία τύψα, κριτικιά, κριτήκαρος, πολύ προχώρη για την εποχή της, η οποία κατάφερε να με φτιάξει ένα πράγμα το οποίο ήταν για άλλο κόσμο, για άλλο είδος, για άλλο πλανήτη, για άλλο σύμπαν, για άλλες σχέσεις. Μου άφησε τον αυτοματισμό μου, τον ενθουσιασμό μου, την παρορμητικότητά μου, το ψυχάκια, όλο αυτό που είχα, μου το τόνωνε, μου το ενέσιαζε και με έβγαλε έξω. Τελείωσα κατάλληλο. Αυτό το έγκλημα που έκανε, το κυρίαρχο έγκλημα που έκανε, ήταν ότι επειδή ήταν πολύ σπουδαία, ή τον πιο σπουδαίο άνθρωπο που έχω γνωρίσει στη ζωή μου, μου έδωσε πολύ μεγάλη αξία και τιμή για αυτό που λέγεται γυναίκα. Ήταν τόσο ψηλά για μένα που τον είχα σε έναν όλυμπο που ανέβαινα, χιόνια έλεγα. Ξανακατέβαινα κάτω, αυτές πήγαν ένα καφέ κάτω. Δεν έχει σημασία, αυτή κάθοδος ήταν εκεί που τελειώναν οι σχέσεις. Πάμε λοιπόν στις σχέσεις. Έχω κάνει πολύ λίγες σχέσεις στη ζωή μου. Δηλαδή, η συναισθηματικό-ερωτικό τέτοια ζωή μου είναι ένα Σάββατο με πολύ κουρασμένο του παλιάρα, με θλάσεις, με σπασμένο πόδι, να μην κουμπάει το τηλέφωνο, να έχει πέσει κοσμοτέ. Χάλια. Ή ένα πρωί, 15 Αύγουστο, του Τασόπουλου. Να σας μιλήσω για αγάπη μου, όσο θέλετε. Να σας μιλήσω για σχέσεις, δεν μπορώ, δεν το έχω. Ήμουν πάντα ένας πιστός τύπος, δεν το πίστεψα καμία από αυτές τις γυναίκες που έρασαν στη ζωή μου. Ήθελα μία που να πέθανα μαζί, δεν έγινε. Το θέμα είναι ότι αυτό εδώ το βιβλίο μπορεί να είναι αρχή πολλών πραγμάτων. Θα γράψουμε κι άλλο μαζί. Ναι. Μην το κάνετε τώρα όμως. Να κατεβείτε εσείς που το ξεκινήσουμε πάλι. Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσείς που μας ανοιχτήκατε τόση ώρα να λέμε τις δουλειές μας. Ποιο. Εγώ προτείνω να κλείσει ο κύριος Καναράκης γιατί δικαιωματικά έχει. Το αξίζει, έχει μιλήσει λιγότερο από όλους μας. Και το φωνάξαμε εδώ για να μιλήσει περισσότερο από όλους μας. Όχι, εγώ να πω γεια σας, γιατί μετά από όλα αυτά δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ που γράψατε αυτό το βιβλίο και μας δώσετε την αφορμή να κάνουμε αυτή την πολύ ωραία συνάντηση. Και να ακούσουμε τις απόψεις σας. Να αγοράσετε το βιβλίο και να το διαφημίσετε. Γεια σας!